Ο κύριος Μητσοτάκης πάει στη Σαλαμίνα, είμαστε εκεί, είναι η Γεωργία Γαρατζιώτη, να την καλημερίσω. Καλημέρα. Α, είναι και ο πρόεδρος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βεβαίως, θα μεταβεί σήμερα στη Σαλαμίνα για να επισκεφθεί το σημείο που έγινε το ναυάγιο του Αγία Ζώνη 2. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Είμαστε καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε Αυσιά. Να είστε καλά. Και το Σάββατο δουλειά, καθόλου ξεκούραση. Και το... Κύριε πρόεδρε, μου λένε από το πρωί ότι προλάβατε τον Τσίπρα. Κύριε, λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί δεν σας ακούω. Μου λένε οι τηλεθεατές από το πρωί ότι προλάβατε τον Πρωθυπουργό, ότι πάτε πριν τον Πρωθυπουργό στη Σαλαμίνα. Αυτός είναι ο στόχος είναι να δείτε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε. Επειδή ξέρω ότι φεύγει το βαπόρι, προλαβαίνω σε μισό δεύτερο να σας ρωτήσω για το ελληνικό. Έχει κομφορμήσει πια η υπόθεση του ελληνικού, αγαπητέ κύριε πρόεδρε. Δηλαδή, καθυστερούμε επικίνδυνα 70.000 θέσεις εργασίας. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι πρωτοβουλίες θα πάρετε. Και κάτι άλλο, κρατήστε δύο αριθμούς, μη μου απαντήσετε. 4 εκατομμύρια χρωστούν στην εφορία, 1 εκατομμύριο δεν έχει ασφαλιστική ενημερότητα, 300.000 απλήρωτες συντάξεις, 400.000 δάνεια δεν εξυπηρετούνται, υπάρχει θέμα. Τα γνωρίζω πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εύχομαι καλημέρα στους τηλεθεατές σας και στο πάνελ σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε πρόεδρε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε απευθεία σύνδεση, φίλες και φίλοι, πάει Σαλαμίνα και κρατώ αυτό το οποίο είπε, ότι πέσανε τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά εγώ πάω εκεί για να δω τι ακριβώς συμβαίνει.